Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τους, καλώς τους. Μεγάλωσα τα παιδιά. Ε? Τι κάνετε, ε? Βέβαια. Πολύ, πολύ... Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ χαιρόμαστε που καταφέραμε και κάναμε πράξη αυτό για το οποίο σας είχαμε μιλήσει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα και έχουμε πια κανονικό σχολείο στη Γάβδο με φυσική παρουσία καθηγητών και με υποστήριξη τεχνολογική όπου αυτό είναι απαραίτητο. Οπότε πείτε μας δύο λόγια, πώς τα βλέπετε τα πράγματα εκεί. Λοιπόν, εγώ ήρθα στο νησί, εγώ το έβαλα πρώτη επιλογή, το ήθελα πάρα πολύ να έρθω, δεν ξέρω γιατί το ήθελα τόσο πολύ. Και πραγματικά ήρθα και οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί, το νησί είναι πανέμορφο. Και τι να σας πω τώρα, σας ευχαριστούμε για αυτή την πρωτοβουλία που κάνατε πράξη και δίνετε στα παιδιά μας την ευκαιρία για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, έτσι, και βοηθάτε να φάνουν τα κριτικά μας μέρη. Αυτό δηλαδή είναι εξαιρετικό. Τώρα, τα παιδιά εδώ είναι λίγο ντροπαλά, οπότε θα χρειαστούμε, έτσι, να πείτε ένα καλημέρα, να φύγετε. Εγώ τα είχα δει τα παιδιά όταν είχα πάει στη Γάβδο. Μου το είπανε, γι' αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί ντρέπονται. Εντάξει, λογικό είναι. Να μας πει η μαμά δύο κουβέντες, πώς τα βλέπει τα πράγματα. Εντάξει, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό το βήμα που έγινε. Τι να πούμε, τα παιδιά είναι χωρίς την δασκαλία 2 χρόνια. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα πώς ήταν αυτά τα 2 χρόνια και πώς μπορεί να ένιωθαν και αυτά και εμείς. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μείνετε στο νησί και τα παιδιά να μπορούν να τελειώσουν το σχολείο στο νησί και γι' αυτό και καταλήξαμε σε αυτό το υβριδικό σχήμα με φυσική παρουσία καθηγητών για 3 μαθήματα και με δυνατότητα υποστήριξης και από τους καθηγητές για τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται διαδικτυακά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι έτσι η χώρα μας που έχει πολλά νησάκια, έχει ακριτικά μέρη και πρέπει να στηρίζονται γιατί αλλιώς θα ερημώσουν. Χωρίς παιδιά, όπως ξέρετε, δεν έχει μέλλον ένας τόπος. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και ότι ένα γυμνάσιο τώρα για 2 παιδιά, το καταλαβαίνω γιατί το έχω ακούσει από πολλούς. Καλό είναι πάντα να γινόμαστε καλύτεροι και το σημαντικό είναι ότι αυτό είναι ένα μοντέλο πια το οποίο μπορούμε να το υιοθετήσουμε κι αλλού. Γιατί έχουμε κι άλλα. Έχουμε και τους αρχείους του χρόνου που θα κάνουμε το ίδιο μοντέλο και φυσικά αν προκύπτει ανάγκη σε πολύ μικρό νησί να φτιάξουμε αυτό το υβριδικό γυμνάσιο με φυσική και παρουσία ώστε να υπάρχει επίβλεψη από καθηγητή, θα το δοκιμάσουμε και άλλο. Υπάρχει υποδομές, εννοείται ότι μπορεί να προσελκύσουν κόσμο. Ναι, και μακάρι να το δουν αυτό, να το δουν και άλλοι που μπορεί να σκέφτονται να έρθουν στην όμορφη Γάβδο και τώρα να γνωρίζουν ότι μπορούν να καλυφθούν για τις ανάγκες τους και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εγώ να ευχηθώ καλή αρχή, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όλη στήριξη που έχετε δώσει. Γιατί εγώ όταν ήρθα εδώ πριν κάποιες μέρες, βρήκα εδώ το διαδραστικό πίνακα, βρήκα εδώ τα πάντα, ό,τι χρειάζεται. Έχουμε διαδραστικό εκεί. Έχουμε. Εδώ είναι. Όταν θέλετε, θα σας τον δείξω. Για δείξτε μας το να τον δούμε λίγο. Να δούμε λίγο την τάξη, να καταλάβουμε λίγο πώς είστε. Εδώ είναι. Ανάτος. Μια χαρά. Είμαι εξαιρετικός. Δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια, είναι πάρα πολύ χρήσιμος, πάρα πολύ καλός. Η τάξη μας είναι αυτή. Μια χαρά. Εδώ που είναι αρκετή για τα παιδάκια μας. Έχουμε έτσι κι αλλιώς 2 παιδιά. Πολύ ωραία και χαίρομαι που την αγκαλιάσατε την καθηγήτρια στο... Δεν έχω παράπονο, όχι, ό,τι δυσκολία παρουσιάστηκε, με βοηθήσαμε κατευθείαν και λύθηκαν τα θέματα. Μπράβο. Λοιπόν, να πούμε καλή αρχή και με το καλό θα σας ξαναδούμε όταν έρθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σας.